και έτρεξε τους τελευταίους 2 μήνες, αλλά από ό,τι μαθαίνω και τα τελευταία 5 χρόνια, και αυτός είναι ο Σπύρος ο Σερέπας, αυτό το μνημείο δεν θα υπήρχε. Δικαιωματικά λοιπόν, η σημαία που καλύπτει αυτό το μνημείο θα την πάρει ο Σπύρος σπίτι του και του χρόνου θα βρίσκεται πάλι εδώ. Δικαιωματικά θα την έχει ο Σπύρος και η οικογένειά του. Τον κύριο Γιώτα. Κύριοι Δήμαρχοι, κύριοι εκπρόσωποι φορέων και Δημοτική Συμβουλή, αισθάνομαι ύψιστη τιμή για την ανάθεση από την Ιστορική Λαογραφική Εταιρεία Χανών, αλλά και χρέος να πω 2 λόγια, τιμώντας τους αφανείς ήρωες συμπατριώτες που έδωσαν ό,τι πολυτιμότερο είχαν, τη ζωή τους, για την ελευθερία της πατρίδας. Άλλωστε, από την αρχαιότητα οι Αχαρνείς είχαν σκαλίσει σε μια μαρμαρόπλακα ένα όρκο που έλεγε «Θα πολεμώ όσο ζω και δεν θα κάνω κάτι σημαντικότερο το να ζω από το να είμαι ελεύθερος». Ήταν ένα έξοχο δείγμα ανδρείας, αλλά και χρέους και αγώνα για την ελευθερία. Πέρασαν έκτοτε πολλοί αιώνες δοκιμασιών του έθνους από ξένους κατακτητές. Όμως η ελληνική ψυχή έμεινε ανυπόταχτη. Το έπος του Αλβανικού πολέμου το 40-41 είναι γνωστό, όπως και το σπάσιμο του μετόπου από τους Γερμανούς τον Απρίλιο του 41. Οι ελληνικές δυνάμεις δεν μπόρεσαν να αντισταθούν σε 2 αυτοκρατορίες. Στις 27 Απριλίου 1941 οι Γερμανοί φτάνουν στην Αθήνα και ο κόσμος τους αντιμετωπίζει με κλειστά παράθυρα. Η Σβάτσικα κυματίζει στην Ακρόπολη και η πείνα θερίζει τον πληθυσμό. 4 χρόνια ανίποτης δυστυχίας, διώξεων, βασανιστήριων και εκτελέσεων πατριωτών, αλλά και καθημερινής αντίστασης, μέχρι να φύγουν οι φασίστες ηττημένοι, χάνοντας ένα πόλεμο που είχε εξελιχθεί σε παγκόσμιο με εκατομμύρια θύματα. Στις 12 Οκτωβρίου 1944 οι κατακτητές φεύγουν από την Αθήνα και η Αττική υπό τα γιουχαϊτά του λαού μας. Στην Ακρόπολη κυματίζει και πάλι η Γαλανόλευκη. Μέσα σε αυτά τα μαύρα χρόνια η ελληνική αντίσταση στάθηκε αντιμέτωπη στους κατακτητές μέσα στις πόλεις και στα χωριά της Αττικής. Τα βουνά της, ιδιαίτερα η Πάρνηθα, υπήρξαν οι επάλξεις ενός επικού διαρκούς αγώνα που καθήλωνε τα στρατεύματα των κατακτητών και οι ανταρτικές δυνάμεις ενέδρευαν, χτυπούσαν και μετακινούνταν διαρκώς οδηγημένες από τους ντόπιους αγωνιστές που ήξεραν τον τόπο. Δυστυχώς οι δυνάμεις κατοχής υποβοηθούνταν στο εγκληματικό τους έργο από τα τάγματα ασφαλείας, επανδρομένα από Έλληνες Γερμανοτσολιάδες που γνώριζαν τον τόπο και πρότειναν τους Έλληνες αντάρτες σε απόλυτη συνεργασία με τις γερμανικές αρχές. Και ενώ στη Χασάκη στον Ασπρόμυργο στρατολογήθηκαν αρκετοί στα τάγματα αυτά, στο Μενίδη η προσπάθεια των Γερμανών απέτυχε χάρη στη δραστική ενημερωτική επέμβαση ενός πρικισμένου συμπολίτη του Μίτσου Βυσαράκη που έχερε γενικής εκτίμησης και σεβασμού στον τόπο του. Τα προδοτικά αυτά τάγματα αντιμετωπίστηκαν κατάλληλα από τους αντάρτες και τον κόσμο, αυτοεξευτελίστηκαν και αυτοδιαλύθηκαν. Ιστορικές βέβαια έχουν παραμείνει οι μάχες των ανταρτών στην Γκάζα και τα Δερβενοχώρια το 1943, στο Μίλεση, στη Μαυροσουβάλα, στο Σανατόριο Πάρνηθες, στο Κακοσάλες κλπ. Τον Ιανουάριο του 1944 οι Γερμανοί αρχίζουν καθαρεστικές επιχειρήσεις στην Πάρνηθα, χωρίς όμως αποτελέσμα. Στόχος τους ήταν η εγκατάλειψη του βουνού από τους ποιμένες, τους ξυλοκόπους και τους καρβουνιάριδες, θεωρούμενους ως τροφοδότες και συνεργάτες των ανταρτών. Στις 26 Απριλίου ξεκινούν ευρύτερη εκαθαριστική επιχείρηση προς Πάρνηθα Γεράνια. Εχθρικές φάλαγες προχωρούν από Κριεκούκη, Σχηματάρη, Κακοσάλεση, Άγιο Μερκούριο, Μενίδη, Χασά, Βίλια σε απόλυτη συνεργασία με τα τάγματα ασφαλείας. Τα Δερβενοχώρια ήταν ακατοίκητα και τα χωριά τους καμένα μετά τις μάχες της 16-18 Σεπτεμβρίου 1943. Μη βρίσκοντας αντάρτες ή ταγματασφαλίτες, ρήμαξαν τα κοπάδια των ειδοπροβάτων στην Πάρνηθα. Τις 26 Ιουνίου 1944, αντάρτες ανατείναξαν τρένο μεταξύ Κιούρκων Κακοσάλεση και το τρένο αυτό ήταν γεμάτο στάρι προορισμένο για τη Γερμανία. Σκοτώθηκαν 5 Γερμανοί και οι κακοσαλεσιώτες λαϊλάδισαν το στάρι για να κορέσουν την πείνα τους. Στις 20 Ιουλίου ξεχύθηκαν και πάλι τα γερμανικά στήθη στην Πάρνηθα. Διαφαινόταν η ολοκληρωτική ήττα της Γερμανίας και οπισθοχώρηση.
Ήθελαν λοιπόν να εξασφαλίσουν τη σιδηροδρομική γραμμή που περνούσε από την ανατολική και βόρεια Πάρνηθα. Προσπαθούν με 3.000 στρατό να εξοντώσουν 30 αντάρτες που είχαν απομείνει εκεί, γιατί οι άλλοι είχαν έγκαιρα αποσυρθεί. Μάταια και αυτή η προσπάθειά τους. Έτσι στράφτηκαν στους άμαχους βλαχοποιημένες, θεωρώντας τους τροχοδότες των ανταρτών. Συνέλαβαν στη Μόλα 17 βλαχοποιημένες, ξεχωρίζοντάς τους από τα γυναικόπαιδα. Στις 23 Ιουλίου τους εκτέλεσαν βάρβαρα στη θέση Γούρνα Γουρλοπόταμο, εδώ πιο κάτω. Ο ομαδικός του στάβος ανακαλύφθηκε στις 2/11/1974 και το μνημείο τους το είδατε καθώς ερχόσαστε. Αξιοσημείωτη παρατήρηση. Όλοι τους αναφέρονται κάτοικοι Λεγρενών, ενώ οι μισοί περίπου είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Αρένων του Δήμου Αχαρνών. Τρεις μέρες μετά την εκτέλεση των 17, συνελήφθησαν στο Μενιδιάτικο Δασόχτημα Λιμικό στις 26/07/1944 τρεις χασώτες που έκαναν καμίνια κάρβουνα. Τους οδήγησαν αρχικά στον Άγιο Γεώργιο Λιμικού και μετά στη Μόλα Άγιο Πέτρο και τελικά στο Κατζεμίδι. Τα ονόματά τους: Γεώργιος Κυριακός, Κωνσταντίνος Πλαβούκος, Ιωάννης Σερέπας, 19 ετών. Ανατολικότερα από τη Μόλα και την Καψάλα συνέλαβαν 7 μενιδιάτες που κι αυτοί έκαναν καμίνια κάρβουνα. Τους Αθανάσιο Νίκα, Σπύρο Σταύρου, Ιωάννη Σύρμα, Ιωάννη Τζεβελέκο και τρεις αδερφούς, Γεώργιο, Θεοφάνη και Χρήστο Χιλετζάριδες. Οδηγήθηκαν και αυτοί στο Κατζημίδι, στο Χάνι, όπως λέγεται εκεί πέρα, μια σαν ταβέρνα που φαίνεται σήμερα, όπου φυλάκιο των Γερμανών που έλεγχε το δρόμο Τατοίου Αγίου Μεργουρίου. Εκεί ανέκριναν τους 10 για να υποδείξουν θέσεις ανταρτών. Κανείς δεν έδωσε στοιχεία. Λέγεται ότι κάποιος συνεργάτης των Γερμανών, αλφαμήτα αρχικά του, δεν θα το αναφέρω, δεν νομίζω ότι είναι το πρέπει πρόβλημα. Να το αναφέρουμε. Όχι, δεν έχω στοιχεία τεκμηριωμένα, ιστορικά και αποδεικτικά μετά από 69 χρόνια. Δήλωσε τότε ότι πέρασαν αντάρτες και οι συλληφθέντες τους έδωσαν φαγητό. Οδηγήθηκαν τέλος μετά την ανάκριση στο Κατσιμίδι πίσω στη θέση Γκούρα Πάρνηθος, εδώ ακριβώς από κάτω. Και εν ψυχρό τους εκτέλεσαν. Έσυραν τα πτώματά τους σε ένα κύλωμα βράχου στο ρέμα της Μόλας του αρχαίου Χάραδρου. Το ρέμα της Μόλας είναι αυτό που ξεκινάει από το υψηλό της Μόλας και πηγαίνει προς τα κάτω και φτάνει, όπως θα σας πω. Ανατείναξαν τα βράχια σκεπάζοντας τους εκτελεσμένους για να εξαφανίσουν τα τεκμήρια του εγκλήματος. Το αίμα των αθώων θυμάτων της γερμανικής θηριωδίας έτρεξε στο Χάραδρο για να ενωθεί με το αίμα των αχαρναίων μαραθωνομάχων στην εκβολή τους στον όρμο Μαραθώνος. Εκεί ακριβώς που έγινε η ιστορική μάχη το 490 π.Χ. εναντίον των Περσών. Από τη μια μεριά ήταν δεξιά δυτικά οι Έλληνες και αριστερά οι Πέρσες. Στις 7 Αυγούστου 1944 οι Γερμανοί αποσύρονται από την Πάρνηθα άπρακτοι, αφού κόρεσαν τη θηριωδία τους πάνω σε 27 αθώα θύματα, τους 17 βλαχοποιημένες και τους 10 χασιώτες και μενιδιάτες. Επιμέρες έψαχναν χασιώτες και μενιδιάτες οι γενείς των εκτελεστέντων για να βρουν τον τάφο τους. Ανακαλύφθηκαν τα πτώματά τους σε αποσύνθεση, αφού μετακίνησαν μελωστούς βράχους στις 14 Αυγούστου. Στις 16 δηλώνεται ο θάνατός στα ληξιαρχεία και η αιτία θανάτου εκτελέστηκε στην Πάρνηθα από τους Γερμανούς. Θρήνος ξέσπασε στα χωριά, όπου τα πτώματα μεταφέρθηκαν σε τσουβάλια και με πάνθυμη συμμετοχή ενταφιάστηκαν στα νεκροταφεία των χωριών. Μία και μόνη επισήμανση έχω να κάνω, βασισμένη στην παράδοση, αλλά και το χρονικό ενός αγωνιστή. Γράφει στο χρονικό του ο Μακαρίτης Μίτσος Βλάχος, επιγραμματικά: «Οι 7 πατριώτες μενιδιάτες, οι οποίοι δεν πρόδωσαν, αλλά θυσιάστηκαν στο Τατόι, όπου έκαναν καμίνι κάρβουνο κατά το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου 1944. Αυτός ήξερε καλά τα γεγονότα ως αντάρτης και μικροκαπετάνιος της περιοχής». Όσον αφορά για το Τατόι, το οποίο λέω, μην ξεχνάμε ότι αρχίζει εδώ λίγο πιο κάτω, ξεκινάει και βέβαια αυτό τώρα ανοίγει στην κυριότητα Κρυονερίου. Στις μέρες μας που αποψηλώνεται η περιοχή από τα μνημεία της από αδιαφορία των αρμοδίων κρατικών φορέων και για παράδειγμα αναφέρομαι στις ετοιμόρροπες από σεισμό εκκλησίες των Αχαρνών, την εκκλησία του Αγίου Νικολάου και Λιμικού και την εικόνα που αφαιρέθηκε με τις ευλογίες της εκκλησίας, αλλά και το αρχαίο κάστρο Φιλής και τα ανάκτορα του Τατοίου και το καταχωμένο αρχαίο θέατρο των Αχαρνών, την ώρα αυτή
που το φίδι του νεοναζισμού σηκώνει και πάλι το κεφάλι του, εμείς από την Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Χαρνών, μαζί με τους συμπολίτες μας, τους συγγενείς των εκτελεστέντων, τους Δήμους Αχαρνών και Φιλής, αισθανόμενοι όλοι μας το χρέος μας απέναντι στην ιστορία μας και την οφειλόμενη τιμή τους άδικα εκτελεστέντες, συμπολίτες μας, ορθώνουμε σήμερα αυτό το απέριτο μνημείο, αυτή τη μαρμαρόπλακα που θα αποκαλυφθεί σε λίγο, με τα ονόματα των μαρτύρων, για να μείνει στον αιώνα τιμή σε αυτούς τους ήρωες και διδαχή των γενεών. Αργήσαμε 69 χρόνια, αλλά το κάναμε. Για να στείλουμε ένα μήνυμα εκτέλεσης χρέους και παράδειγμα προσφοράς θυσιών του ελληνισμού, αλλά και προσήλωσης σε μεγάλα αιώνια ιδανικά μιας μεγάλης πατρίδας. Γιατί η πατρίδα μας είναι, παρά τα σημεία των καιρών, την κατάντια των πολιτικών μας εκπροσώπων και την ευρωπαϊκή αναλγησία, είναι και θα παραμείνει μεγάλη στην παγκόσμια ιστορία. Γιατί όπως λέει ο μεγάλος μας εθνικός ποιητής Κωστής Παλαμάς, η μεγαλοσύνη στα έθνη δεν μετριέται με το στρέμμα, με τις καρδιάς το πείρωμα μετριέται και με το αίμα. Αιωνία σας η μνήμη.